Συνελήφθη τελικά ο Κούρδος βουλευτής Γκεργελίογλου, τον συνέλαβαν εντός της Βουλής, ενώ ήταν όπως φαίνεται με πιτζάμα και παντόφλες. Αυτά σύμφωνα με ανακοίνωση του HDP, συνελήφθη από τα γραφεία του Κουρδικού, του Φιλοκουρδικού Κόμματος εντός του Κοινοβουλίου, όπου παρέμενε για 4 νύχτες σαν ένδειξη διαμαρτυρίας για την αφαίρεση της βουλευτικής του ιδιότητας. Διώκεται λοιπόν, όπως λέμε τις τελευταίες μέρες, αναπαράγουμε όλες τις εξελίξεις, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση δυσάρεστες οι εξελίξεις για το φίλο κουρδικό λαό, ο οποίος δεν βρίσκει ησυχία από τις τουρκικές διώξεις και δυστυχώς όχι μόνο εντός του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν. Βλέπουμε τις συνεχείς εισβολές του τουρκικού στρατού στην κουρδική οντότητα, την αυτόνομη κουρδική οντότητα του Ιρακινού Κουρδιστάν, του Βορείου Ιράκ. Κατέχει ήδη εδάφη του Συριακού Κουρδιστάν μετά την εισβολή που πραγματοποίησε ο τουρκικός στρατός πέρυσι. Συνεχίζει τώρα, νέα πλήγματα εξαπέλυσε εναντίον των Κούρδων στη Συρία, αεροπορική επιχείρηση της Άγκυρας, τουρκικό μαχητικό στοχοποίησε θέσεις των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, αυτά στο χωριό Σάιντα, κοντά στην πόλη Άιν Ίσα, που έχουμε αναφέρει πολλές φορές κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων εκεί στη Συρία. Έπληξαν οι δυνάμεις της Τουρκίας την περιοχή λοιπόν αυτή, συνεχίζει να κατέχει η Άγκυρα εκτεταμένες περιοχές στην Βόρεια Συρία, από τις οποίες φυσικά δεν προτίθεται να αποχωρήσει. Από την άλλη αμήνονται στεναρά οι Κούρδοι, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, υπερασπίζοντας τις περιοχές στα περίχωρα της Άιν Ίσα, στόχευσαν και έπληξαν οχήματα των Σύριων μισθοφόρων φανατικών που είναι φύλα προσκύμενοι και ενδυναμώνονται και υποστηρίζονται από την Άγκυρα, αμήνονται στεναρά. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter, «The Syrian Democratic Forces defended their points and confronted the mercenaries of the Turkish occupation on the outskirts of Ayn Issa City and targeted mercenary vehicles» και σημάδεψαν οχήματα των μισθοφόρων. Η Τουρκία, η οποία φυσικά, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες αναρτήσεις μας, έχει σημαντικό θέμα με την πολεμική της αεροπορία, μπορεί να τη χρησιμοποιεί εναντίον των Κούρδων, οι οποίοι δεν διαθέτουν συντεταγμένες δυνάμεις, κάνουν μια προσπάθεια αλλά δεν έχουν τα μέσα, δεν τους έχουν δοθεί όλα τα απαραίτητα μέσα. Φυσικά απέναντι στην πανίσχυρη πολεμική αεροπορία, μία εκ των ισχυρότερων της Ιφιλίου και φυσικά η οποία διαθέτει μακράν τους καλύτερους πιλότους, έχει σοβαρό πρόβλημα. Ονειρεύεται ακόμα η Άγκυρα τα μαχητικά 5ης γενιάς TFX, αργούν, το έχω ξαναπεί, μετά από πολλά χρόνια θα έρθουν, θα είναι ήδη παροχημένα όταν θα πετούν στους ουρανούς εκεί της Τουρκίας, στην Ανατολία. Εμείς ήδη παραλαμβάνουμε το πρώτο F-16 Viper, ήδη είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πάρει σάρκα και οστά το πρόγραμμα, το πρώτο Rafale έρχεται γρήγορα, τα Block 52 Plus Advanced που ήδη διαθέτουμε εδώ και χρόνια είναι ανώτερα των μαχητικών της Τουρκίας, που το πολύ πολύ να φτάνουν σε επίπεδο των Block 50 και αν, πρόβλημα σοβαρό με τα ανταλλακτικά, μετά τα διάφορα μικροεμπάργκο που έχει υποστεί από την υπερδύναμη, έχουν εφαρμοστεί σε κάποια πράγματα ο νόμος για την αντιμετώπιση των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων, μετά και την αγορά των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία. Έτσι, ό,τι και να προσπαθήσει να κάνει με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, TB2 Bayraktar, TB3, το νέο πρόγραμμα, τα Akinji και όλα αυτά, ή ακόμα και για τα Harrier που συζητούν, δεν θα είναι σε θέση η τουρκική πολεμική αεροπορία τις επόμενες δεκαετίες να αντιπαρατεθεί με την πολεμική αεροπορία της Ελλάδος, η οποία θα συνεχίσει να κυριαρχεί απόλυτα. Συνεχίζονται οι ταραχές και στην Ιεμένη.
ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό το βασιλέα Σαλμάν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ισχυρά αεροπορικά πλήγματα κατά των φιλανών φιλοϊρανών ανταρτών Χούτι, οι οποίοι είδαμε επιτέθηκαν με drones και εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας τις τελευταίες μέρες. Ήταν μια μεγάλη επίθεση. Τώρα πέρασαν στην αντεπίθεση οι δυνάμεις υπό τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με αξιωματούχο της ιεμενικής κυβέρνησης, ο συνασπισμός πραγματοποίησε τουλάχιστον 20 πλήγματα. Στις συγκρούσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 70 από τους εμπολέμους, από τους οποίους 22 ήταν από τις κυβερνητικές δυνάμεις, ενώ οι εν λόγω συγκρούσεις ξεκίνησαν με την κατάληψη συγκεκριμένου όρους, στρατηγικού σημείου από τους Χούτι την περασμένη Παρασκευή. Από εκεί εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση με άρματα μάχης, αντάρτες διαθέτουν άρματα μάχης, η οποία και αποκρούστηκε χάρη στην αεροπορική υποστήριξη που παρήχαν οι δυνάμεις υπό τη Σαουδική Αραβία. Σκληρές μάχες γίνονται εκεί, γι' αυτό και η Ελλάς στέλνει τους Patriot για να υποστηρίξουμε τη συμμαχική μας χώρα, τη Σαουδική Αραβία, η οποία αντιτίθεται στεναρά στα επεκτατικά νεοθωμανικά σχέδια. Άλλη σημαντική εξέλιξη, έρχεται και ο Euro-Africa Interconnector. Σημαντική εξέλιξη, είναι παρόμοιος με τον Euro-Asia Interconnector. Θα υπογραφεί μνημόνιο συναντήληψης ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Αυτά σύμφωνα με την Υπουργό Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Νατάσα Πυλίδου, τα δήλωσε στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, την έγκυρη κυπριακή εφημερίδα. Κάνει αναφορά σε συμφωνία με Ελλάδα και Ισραήλ για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προηγήθηκε του Φόρουμ Ενέργειας EMGF. Με το Μνημόνιο Συναντήληψης Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ για την ηλεκτρική διασύνδεση Euro-Asia Interconnector, οι τρεις χώρες δηλώνουν την πολιτική του στήριξη στο έργο που στόχο έχει τη δημιουργία ενός αξιόπιστου εναλλακτικού διαδρόμου μεταφοράς ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη. Τώρα λοιπόν θα προχωρήσει και ο Euro-Africa Interconnector, καθιστάμενες έτσι Ελλάδα και Κύπρος ενεργειακά, σημαντικά ενεργειακά κέντρα, αλλά και σημαντικότατες ενεργειακές οδοί θα περνούν μέσα από την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα, καθώς και τις ΑΟΣ των δύο ελληνικών κρατών. Αναφερθήκαμε εκτενώς εχθές και στην απόφαση της Άγκυρας να αποχωρήσει από τη συνθήκη, από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολεως, μία σύμβαση που αφορά την προστασία των γυναικών. Φυσικά, τι άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι κυρώσεις, ποτέ, ανακοινώσεις. Καταδίκη, ηχηρή καταδίκη από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ανεκτή. Οι γυναίκες αξίζουν ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία τους. Υποστηρίζω τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και καλώ όλους τους υπογράφοντες να την επικυρώσουν, λέει μεταξύ άλλων η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Φυσικά έχω πει η Τουρκία συγκεντρώνει όλες αυτές τις δηλώσεις και ανακοινώσεις της Ελλάδος, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΟΗΕ, και όταν θα τις έχει επιτραπεί να ξαναφτιάξει την Οθωμανική Αυτοκρατορία μαζί με ένα μεγάλο παντουρκικό κράτος από περιοχές της Κίνας και της Ρωσίας που θα υφαρπάξει μέχρι την Αδριατική και ακόμα και τον Ατλαντικό ωκεανό και την Κεντρική Αφρική, τότε θα πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων όλες αυτές τις ανακοινώσεις. Το κυριότερο σημείο ανάσχεσης της τουρκικής επεκτατικότητας είναι αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και δεκαετίες, μόνο οι πανίσχυρες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, και καλό θα ήταν να κινηθούν όλοι οι παίκτες, περιφερειακοί, διεθνείς και υπερδυνάμεις, στην ανεφόρον περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Ελλάδος
ούτως ώστε να αναγκαστεί η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν νοείται εν έτη 2021 να μην σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών, να μην σέβονται τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου, κάθε φυλής, θρησκείας ή οτιδήποτε άλλο. Κατά την παραμονή μου στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκα με το Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαϊκών Κοινοτικών Ιδρυμάτων, με Έλληνες ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και επιχειρηματίες, με τους διευθυντές και ιδρυτές των ομογενειακών σχολείων, με εκπροσώπους του τύπου και Έλληνες ανταποκριτές, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πάλε Ποτέ Βασιλίδα των Πόλεων, παρέστη στην τελετή ενθρόνησης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκιδόνος κυρίου Εμμανουήλ. Δεν κόβονται οι δεσμοί της Ελλάδος με την Πάλε Ποτέ πρωτεύουσα της κοσμοκράτηρας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δεν φοβάται το διάλογο, λέει και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δεν φοβάται το διάλογο η Ελλάδα όσον αφορά την Τουρκία, τονίζοντας ότι για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να ακολουθήσει το δρόμο της διπλωματίας. Φυσικά διπλωματία και ισχύς και βούληση προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων που να αντιγνωρίζει αυτή τη βούληση ο αντίπαλος, αυτό το τρίπτυχο πάει μαζί. Διπλωματία, ισχύς και βούληση χρήσης της ισχύος είναι το τρίπτυχο το απαραίτητο για τη διατήρηση της πολυπόθητης ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας. Κωνσταντινούπολη, μια και αναφέραμε την Πάλε Ποτέ πρωτεύουσα, την πόλη των Κωνσταντίνων, ανοίγει το πάρκο Γεζί στην πλατεία Ταξίμ, επίκεντρο ενός μεγάλου κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2013. Τώρα η αντιπαράθεση αφορά την κίνηση Ερντογάν να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του πάρκου στο τουρκικό κράτος. Θέλει δηλαδή να αρπάξει στην ουσία, ας μου συγχωρεθεί η έκφραση, χρησιμοποιώ μια έκφραση που αναφέρει το CNN, από το οποίο μαθαίνουμε την είδηση, την ιδιοκτησία από το Δήμο Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου ηγείται ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο εκπόντου ορμόμενος, όπως και ο Ταγί Περτογάν άλλωστε. Θέλει λοιπόν να αρπάξει το πάρκο, το συγκεκριμένο πάρκο. Η αντιπολίτευση έχει κινηθεί ενάντια σε αυτή την απόφαση του Ερντογάν. Θα κινηθεί δικαστικά με προσφυγή κατά της δικαστικής απόφασης. Αυτό ανακοινώθηκε. Η Διεύθυνση για τα τουρκικά ιδρύματα που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η ιδιοκτησία της περιοχής μεταβιβάστηκε σε ένα από τα ιδρύματά της. Δεν είναι μόνο η Αγία Σοφία και η Μονή της χώρας. Ο Ταγί Περτογάν προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα εκεί στην Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία περιμένει ακόμα να επικοινωνήσει ο Ταγί Περτογάν με τον πρόεδρο Biden, τον ηγέτη της ισχυρότερης δύναμης του πλανήτη, των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχει γίνει ακόμα. 2 μήνες ηγείται της Αμερικής ο Biden, ακόμα αναμένουν στην Τουρκία να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία. Φαίνεται ότι θα περιμένουν πολύ ακόμα. Απ' την άλλη είδαμε κάποιες δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Άμυνας Σεργέη Σόιγου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ αμφισβητεί την πιθανότητα δημιουργίας του λεγόμενου στρατού του Τουράν, των παντουρανιστών, που προωθεί η Άγκυρα. Τα έχουμε πει σε εκτεταμένες αναλύσεις μας από αυτό το κανάλι. Ένα στρατό που θα περιλαμβάνει δυνάμεις από την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, αλλά και τουρκόφωνους από όλη τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και κυρίως την Κεντρική Ασία, καθώς και Ουιγούρους από την Κίνα. Απορρίπτει το ενδεχόμενο ο Σεργέη Σόιγκου, λέει ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο όπως φαίνεται. Από την άλλη όμως η Τουρκία προωθεί αυτά τα σχέδια
και θα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι κακώς η Ρωσία της επιτρέπει, κακώς της έχει δώσει τους S-400 και κακώς της επιτρέπει να κάνει όσα κάνει στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ και ιδιαίτερα όσα έγιναν στο Αρτσάχ, διότι δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για τα δικά μας ελληνικά συμφέροντα ή τα συμφέροντα των άλλων λαών της περιοχής, μιλάω για τα ίδια τα συμφέροντα της Ρωσίας, τα οποία όταν η Τουρκία ενδυναμωθεί με τη ρωσική κιόλας βοήθεια θα πλήξει σοβαρά η Τουρκία τα ρωσικά συμφέροντα. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία επικρίνει την Άγκυρα για την αποχώρηση από τη σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως, συνθήκη προστασίας των γυναικών. Ούτε οι πολιτιστικές ή οι θρησκευτικές παραδόσεις και οι άλλοι κανόνες μπορούν να αποτελέσουν οποιαδήποτε δικαιολογία για να αγνοήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Σε κάθε περίπτωση η Γερμανίδα εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι στέλνει λάθος μήνυμα η Τουρκία στην Ευρώπη καθώς και στις γυναίκες της χώρας. Είπαμε τι κάνει η Τουρκία με αυτές τις ανακοινώσεις.